Η σημερινή συμβολική κινητοποίηση των εργατικών σωματείων και φορέων Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση, επιλέξαμε να έρθουμε στην είσοδο του ΑΗΣ Καρδιάς, που τις αμέσως επόμενες μέρες θα σταματήσει οριστικά η λειτουργία της. Είναι ένας σταθμός, όπως και τα ορυχεία που συνδέονται μαζί του, τα οποία έχουν χτιστεί με το αίμα και τον υδρότα του ελληνικού λαού και που σήμερα έρχονται να τα κλείσουν, όχι απλά με βίαιο τρόπο, όπως λένε, για βίαιη απολιγνητοποίηση, αλλά εντελώς αδικαιολόγητα, με την έννοια ότι ο λιγνίτης σήμερα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, γιατί σήμερα υπάρχουν όλα τα μέσα εκείνα τα επιστημονικά που μπορούν να λειτουργεί με πολύ λιγότερη ρήπανση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, όμως επιλέγουν μετά την καταστροφή της περιοχής να καταστρέψουν και τη γύρω, τα βουνά, τις πλαγιές, φέρνοντας ΑΠΕ, φέρνοντας ανεμογεννήτριες, συνολικότερα τις ΑΠΕ, οι οποίες εκεί που οδηγούν είναι στο να αυξηθεί πολύ περισσότερο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και να είναι αβάσταχτη και η ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η θέρμανση για το λαό της περιοχής. Εμείς επιχειρούμε να οργανώσουμε την πάλη και μπροστά έχουμε και την εργατική πρωτομαγιά που θα είναι ένας σταθμός για τη συνέχεια του αγώνα μας. Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τον αγώνα του λαού της περιοχής όχι μόνο στο να μην χαθούν οι χιλιάδες θέσεις εργασίας που χάνονται αλλά και στο να μπορούμε να έχουμε και στη συνέχεια φθηνό ρεύμα και θέρμανση για το λαό της περιοχής και συνολικά της χώρας.